Αυτή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου οι μεγάλες προσφορές με την Κυριακάτικη Κόντρα Νιου συνεχίζονται. 50 τυχεροί αναγνώστες θα κερδίσουν την κάρτα υγείας Παρών Club δωρεάν για 6 μήνες, η οποία παρέχει μεταξύ άλλων δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις σε 30 ειδικότητες γιατρών, δωρεάν check-up, δωρεάν καθαρισμό δοντιών. Ακόμη, 3 τυχεροί θα κερδίσουν από τη Σεϊτανίδης Home ένα barbecue Zeus, μια ηλεκτρική σόμπα Zeus και μια ηλεκτρική ψιστιέρα του Μερακλή. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς που κυκλοφορεί με 16 μεγάλες σελίδες και μόνο 1 ευρώ. Διευθυντής ο Εμίλιος Λιάτσος. Να ευχαριστήσω πολύ το Euro Channel, το οποίο μεταδίδει την εκπομπή μου κάθε βράδυ 12 με 2 από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Και έτσι, μέσω του Euro Channel, μας βλέπει όλη η κεντρική Μακεδονία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους του Euro Channel. Να σας πω ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο κύριος Γιώσκα Φίσερ, έκανε δηλώσεις σε κάποια εκδήλωση που έγινε σε ένα φόρουμ εκεί, η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών στο Βερολίνο, και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ανάμεσα στα άλλα, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κάτι που, όπως αφήνει να εννοηθεί όμως, δεν θα είναι καλό, λέει, για τα γερμανικά συμφέροντα. Να αναλάβει, λέει, ο Τσίπρας την Πρωθυπουργία στην Ελλάδα, τότε θα τον ακολουθούσαν και άλλες χώρες στην Νότια Ευρώπη. Αυτό δεν το θεωρώ ιδιαίτερα έξυπνο, είπε ο κύριος Φίσερ. Τώρα, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, όπου λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Σκληρή κριτική, λοιπόν, κατά της κυβέρνησης για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική ασκεί στην τριμηνιαία του έκθεση το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Το Γραφείο κάνει λόγο για ανυπαρξία στρατηγικής για τη μεταμνημόνιο εποχή και αμφισβητούν τις προβλέψεις πάνω στις οποίες έχει στηριχτεί η πρόβλεψη ότι το 2015 θα υπάρχει ανάπτυξη 2,9%. Θα ήθελα ένα σχόλιο από όλους. Κύριε Αμυρά. Εγώ θα έλεγα ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής κάνει τις εκτιμήσεις του. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει ακόμα σχέδιο για την επόμενη μέρα ούτε από την πλευρά της κυβέρνησης ούτε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είναι λογικό από μια πλευρά, υπό την έννοια ότι δεν έχουμε ακόμα ρυθμίσει το βασικό παράγοντα Χ, που είναι το πώς θα διευθετηθεί το χρέος. Όμως, επειδή κάθισα και τη διάβασα τη μελέτη, και για να προλάβω έτσι και λίγο αντιπολιτευτικές κορώνες, θα λέγω ότι λέει και κάποια άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Mm-hmm. Όπως λέει ότι γιατί δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα, η αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα. Η αντιπολίτευση θέλει να σταματήσει η αξιολόγηση στο δημόσιο. Γιατί δεν προχωρούν οι αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο. Η αντιπολίτευση λέει όχι στις αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο. Γιατί δεν προχωρούν παραμετρικές αλλαγές στο ασφαλιστικό. Γιατί δεν προχωρούν οι άλλες εργασιακές μεταρρυθμίσεις. Επομένως, ουσιαστικά θέτει ένα πλέγμα συνολικών μεταρρυθμίσεων και συμπεραίνει στο ότι ακόμα δεν υπάρχει διαμορφωμένη άποψη για το πώς θα φτάσουμε μετά στην εποχή μετά το μνημόνιο. Νομίζω ότι έχει σοβαρές επισημάνσεις και τα κόμματα πρέπει να τοποθετηθούν. Ακόμα θα έλεγα ότι και η συζήτηση στον προϋπολογισμό θα είναι μια καλή ευκαιρία για το πώς σχεδιάζουν την επόμενη μέρα μετά το μνημόνιο ή, πριν από την προληπτική γραμμή χρηματοδότησης. Κύριε Παυλόπουλε, λέει εδώ πέρα, επισημαίνεται επίσης, λέει, ανάμεσα σε άλλα, ότι στη δημόσια συζήτηση κυριαρχεί από πλευράς τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης το ζήτημα του τέλους του μνημονίου. Με τον τρόπο που τίθεται το θέμα, πρώτον, δίνεται η εντύπωση ότι από το 2015 η ελληνική οικονομική πολιτική δεν θα υπόκειται σε κάποιες δεσμεύσεις. Προκαλούνται ανεδαφικές προσδοκίες για ικανοποίηση πάσης φύσης απαιτήσεων και τροφοδοτείται η εντύπωση πως ό,τι έγινε ως τώρα ήταν λάθος. Τροφοδοτείται η εντύπωση ότι ό,τι έγινε ως τώρα είναι λάθος. Δεν είπε ότι ό,τι έγινε ως τώρα ήταν λάθος. Ναι, αυτό σας είπα. Λοιπόν, ιδίως ό,τι αφορά την κυβέρνηση Σαμαρά, δεν αναφέρομαι στις κυβερνήσεις Παπανδρέου Παπαδήμου. Πράγματι, εκεί ό,τι έγινε είναι λάθος. Γι' αυτό πληρώνουμε αυτό που πληρώνουμε σήμερα. Ναι. Έρχομαι λοιπόν στην ουσία. Τι λέει η έκθεση, αν τη λέτε. Γιατί τη διάβασα και δεν μπαίνω σε κριτική. Αποτυπώνω ορισμένα πράγματα και πάλι. Έρχεται και λέει, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την Ελλάδα, δυστυχώς με τη γερμανική αιμονή, τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται η Ευρωζώνη και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Καμία χώρα, μα καμία χώρα, κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ιταλία. Ο Ρέντσι και ο Ολάντ δεν ξέρουν τι προϋπολογισμό θα έχουν ακόμα. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν υπάρχει αυτού του είδους η αμηχανία της Γερμανίας, η οποία μέχρι τώρα πίστευε ότι όλα θα πάνε καλά όπως εκείνη πίστευε, τώρα βεβαίως. Βλέπετε ότι και για εκείνη δεν πάνε καλά, γιατί μπαίνει σε μια υφεσιακή, περίεργη υφεσιακή μέσω από πληθωρισμού διαδικασία η Γερμανία. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί και δεν σου επιτρέπουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα το διάλογο στον οποίο έχουν δεσμευτεί και είναι υποχρέωσή τους για να ξεκινήσουν αν θα γίνει με το χρέος. Λέει λοιπόν η έκθεση ότι βεβαίως όταν δεν έχει ξεκινήσει όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα οποία σκέφτεσαι είναι οι δικές σου τάσεις και θέσεις, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτού του είδους η δέσμευση την οποία έχουν αναλάβει. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα.
είναι ότι δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους, ούτε καν έχουν αναγνωρίσει τα λάθη τους οι εταίροι μας λόγω μνημονίου. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο δεν επιτρέπει να πεις με σιγουριά ότι αύριο θα γίνει το Α ή το Β. Τους το ζητήσαμε αυτό, εμείς, αυτό, κύριε αυτό, Υπουργέ. Όχι μόνο τους το ζητήσαμε. Γιατί αλλά μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Σαμαρά δεν τον έχω ακούσει να θέτει τουλάχιστον τους τελευταίους τρεις μήνες. Κύριε Γκουτζάνη, το θέμα της Γκουτζάνη, υποχρέωσης πόσες για φορές, το χρέος, ο κύριος Σαμαράς, και τα λάθη τα οποία έχουν φορές κάνει. Ο κύριος Σαμαράς και τον θυμάμαι να λέει διορθώσαμε τα λάθη. Με συγχωρείτε, ξαναλέω. Πόσες φορές από το Μάιο έχει ξεκινήσει η προσπάθεια της κυβέρνησης να πει ότι κυρί πρώτων ευρωεκλογών, σας θυμίζω. Κύριοι, είναι ώρα να συζητήσουμε για το χρέος. Άντε να το πάμε, η στάση της Γερμανίας βέβαια κατά κύριο λόγο και των λοιπόν δανειστών, αλλά κυρίως Γερμανίας. Άντε να το πάμε μετά τις ευρωεκλογές. Τώρα λένε για Δεκέμβρη. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση του έχει θέσει πρώτων ευθυνών για να τους πει. Για να τους πει. Για να τους πει. Κυβέρνηση. Συγχωρέστε με, θα να σας πω κάτι. Γενάρη θα γίνουν εκλογές. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με τη στάση των δανειστών. Και θα με θυμηθείτε. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι υπάρχει το αίσθημα αυτοσυντήρησης. Απέναντι στον ελληνικό λαό, όχι μόνο για να μείνει κανείς στην κυβέρνηση, απέναντι στον ελληνικό λαό για να εξηγήσει, και εκεί πραγματικά θα ήταν πολύ σημαντική η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ όταν συζητάμε για στήριξη. Και αν ακόμα θεωρεί ότι ο κ. Σαμαράς δεν πηγαίνει στη Βουλή, τι περισσότερο, κ. Πετράκο, πραγματικά, δεν πηγαίνει. Τι περισσότερο από τον άδειχνε, γιατί έτσι αναδεικνύονται οι αξιωματικές αντιπολιτεύσεις σε μελλοντικές εν δυνάμει κυβερνήσεις, όταν δείχνουν μεγαλύτερη μεγαλοψυχία από την κυβέρνηση. Αυτό που δεν έδειξε την εποχή εκείνη ο Παπανδρέου, όπως έλεγα, και βεβαίως δεν έχει δίκιο ο κύριος οικονόμου να μου λέει ότι είχε καθόλου δεν χρεοκόπησε. Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε στα χέρια του Καραμαλή. Δεν χρεοκοπούσε αν είχε ακουστεί ο Καραμαλής και είχε εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα των δύο ετών. Τότε. Με συγχωρείτε, γιατί μας οδηγήσατε σε εκλογές. Ο ελληνικός λαός πίστεψε στα λεφτά. Υπάρχουν. Μα τι λέτε. Τι λέτε. Ερώτηση κάνω. Να τραβάς μια. Να τραβάς μια. Με συγχωρείτε. Ερώτηση σας κάνω, γιατί δεν καθόσαστε. Πολύ απλά θα σας το πω. Πολύ απλά, κύριε οικονόμου. Από εσάς τουλάχιστον, που ξέρω ναι. Και το επίπεδό σας, δεν περίμενα την ερώτηση. Γιατί ξέρετε ότι ο Παπανδρέου εκεί δεν είχαμε 120-180. Ήταν βέβαιο μαθηματικά ο Παπανδρέου μπλόκαρε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Ζητούσε δηλαδή από τον Καραμαλή να τραβήξει μια παραταμένη προεκλογική περίοδο με το έλλειμμα να ανεβαίνει, αντί να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό Παπανδρέου, όπως την είπε ο Καραμαλής. Δηλαδή πόσο εσείς θα πήγαινε, είχε πάει 15% του ΑΕΠ, είχε πάει το έλλειμμα, πόσο έπρεπε να πάει, 30% θα πήγαινε. Καθόλου δεν είχε 15. Τι βάζετε το 3% που δεχτήκαμε με κάτω τα χέρια από τον κύριο Γεωργίου, συμμετέχετε και εσείς σε αυτό το έγκλημα το οποίο συνετελέσετε από την Ελστάτ. Όχι, κύριε οικονόμα, από εσάς δεν το περίμενα. Όχι, το προσυπέγραψε ο κύριε Παυλόπουλε, 6. Όχι, το προσυπέγραψε ο κ. Σαμαράς. Συμμετέχοντας στην κυβέρνηση, Παπαδήμου. Το συμπέρασε η Δημοκρατία. Δεν το προσυπέγραψε. Αυτό το προσυπέγραψε, κύριε οικονόμου, και πάλι από εσάς που είστε πολύ ακριβείς στις κρίσεις σας, η Ελλάδα το αποδέχτηκε το Σεπτέμβριο του 2010. Και από εκεί πέρα ήταν γραμμένο, αφού το αποδέχτηκε, θα γίνει μετά το σβήσιμο μόνο του Σαμαράς. Μονομερείς ενέργειες, τι μου λέτε δηλαδή. Κύριε Πετράκο. Αυτού του είδους, και δεν προέρχεται από εσάς, αλλά αυτού του είδους η προσπάθεια να συγκαλυφθεί το τι συνετελέστη την εποχή εκείνη, αυτό κάνει μεγαλύτερες ευθύνες μας ότι επιτέλους πρέπει να γίνει η εξεταστική για το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο και τι έγινε. Κύριε Πετράκο, να τελειώνει την οποία, εξεταστική όμως δεν έκανε ο κύριος Σαμαράς. Λοιπόν, κύριο Σαμαράς θέλω να πω το. Θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς θέλω να πω το εξής. Με όλη την. Ελπίζει ο κύριος Παυλόπουλος ότι θα τηρηθεί η προεκλογική δέσμευση. Με όλη την εκτίμηση στον κύριο Παυλόπουλο. Εγώ ακούω τον κύριο Παυλόπουλο. Και δεν είναι για λόγους αυροφροσύνης. Είναι πραγματική. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να στηριχτεί όμως ότι όλα του Παπανδρέου και του Παπαδήμου ήταν λάθος, πολύ σωστά, συμφωνώ 100%, 105% και όλα του Σαμάρα είναι καλά. Είπα αφού όλα είναι καλά. Αφού η κατεύθυνση. Καθένας φέρει η κατεύθυνση. Είπατε ότι συμφωνώ. Να μην λοιπόν, δείξουμε τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είπα εγώ ότι και εμείς αφού την ίδια, κατεύθυνση έχουν και ο κύριος Γεωργίου παραμένει ακόμη στην Ελστάτ. Εδώ, σε μένα το λοιπόν, λέτε. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργίου παραμένει. Άλλο μεγάλο θέμα. Έχει πολύ δίκιο ο κύριος Πετράκος. Άλλο πολύ μεγάλο θέμα. Ενώ όφιλε. Κατηγορούμενο σε βαθμό κακουργήματος. Κατηγορούμενο σε βαθμό κακουργήματος. Όχι μόνο. Αυτό έχουμε καταθέσει. Αυτό είναι πρωτοφανές στην Guinness, είναι ρεκόρ Guinness. Και το ξέρετε έχω πολύ καλά. Έχω πει δημόσια και το λέω και στην εκπομπή σας, κύριε Λιάτσο. Ναι. Θεωρώ αδιανόητο πώς γίνεται. Λοιπόν, κάθε δημόσιο λειτουργός, έτσι και ασκηθεί η παραμικρή ποινική δίωξη να πηγαίνει σπίτι. Αν πάει ένας πολίτης και κάνει μία μήνυση, μία αγωγή, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, για πείτε μου. Ο ίδιος ξέρετε πολύ καλά ότι ο απλός υπάλληλος όταν ασκηθεί
ποινική δίωξη εναντίον του κηδείου σε βαθμό κακουργήματος. Υπάρχει και σχεδόν γίνεται πάντοτε. Γιατί διώκεται ο κύριος Γεωργίου, απιστία. Σε βαθμό κακουργήματος. Και τον κρατάει η κυβέρνηση ακόμη στη θέση του. Και αυτό δείχνει. Και αυτό υπάρχει το τεκμήριο αθότητα. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητα. Δεν υπάρχει συμπέρασμα. Τι σημαίνει, δεν είπαμε να το βάλουμε στην κυβέρνηση. Λέω όμω να φύγει από τη θέση του. Γιατί δεν αναγνωρίζει, αν ήθελε η κυβέρνηση να έχει μια διαφορετική στάση, δεν αναγνωρίζει αυτά που έκανε, το ότι έβαλε μέσα το έλλειμμα των ΔΕΚΟ και των νοσοκομείων, το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Που δεν το είχαμε αποδεχτεί ποτέ στο παρελθόν. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σε καμία άλλη χώρα. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν, το χρέος, το έλλειμμα το οποίο με το οποίο μπήκαμε στο μνημόνιο ήταν αυτό το ερώτημα. Εγώ θέτω το ίδιο ερώτημα που θέτετε και εσείς, κύριε Βάση. Για να σας πω ότι δεν μας άρουν τα λόγια μου και το γνωρίζετε. Το ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, το οποίο προεδρεύει ο κ. Λιαγκόρβας, ο οποίος ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιο, επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τους όρους που σας είπα προηγουμένως, έτσι. Ναι, να είμαστε ξεκινημένοι. Επιβεβαιώνει. Δεν είναι ότι δεν ξέρει λέω, δεν είναι, κάνει. Δεν το λέει κάποιος φίλος ΣΥΡΙΖΗ της. Προεδρός να πούνε και λοιπόν, λέει, και το ΣΥΡΙΖΑ όμως, λοιπόν, να το ξέρουμε αυτό, έτσι. Αυτό, αλλά δηλαδή, δεν απλώς η διαφορά, ξέρετε ποια είναι, κυρία Μοίρα, με τη διαφορά, ξέρετε ποια είναι. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή είπε ότι θα ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου, το οποίο μπορεί να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Και αυτό το πρόγραμμα, τα άμεσα του μέτρα, είναι οι τέσσερις πυλώνες που δεσμεύτηκε ο πρόεδρος μας στη Θεσσαλονίκη και οι οποίοι δύο εξ αυτών έχουν ήδη γίνει προτάσεις νόμων και έχουν κατατεθεί στη Βουλή για να δείξουμε την ετοιμότητά μας και ότι όλα αυτά τα οποία, και όλα αυτά τα οποία λέμε, παρά τα όσα λέει ο κύριος Οικονόμου, μπορούν να γίνουν πράξη γιατί είναι και νομοτεχνικά έτοιμα. Πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, κύριε Οικονόμου. Εγώ συμπερίζομαι την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Και το καταλογίζει και στην κυβέρνηση τη σημερινή και στην αξιωματική αντιπολίτευση σημερινή. Δεν καταλογίζει την κυβέρνηση μονάχα, το καταλογίζει στην αξιωματική αντιπολίτευση και πράγματι δεν υπάρχει. Αυτά τα οποία ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη δεν είναι σχέδιων παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτά είναι μέτρα ανακούφισης. Αυτά είναι μέτρα ανακούφισης. Πρόγραμμα ανασυγκρότησης δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει διότι έχει ασχοληθεί ούτε η κυβέρνηση ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση να το καταστρώσουν. Δεν το έχουν. Άρα πώς να το παρουσιάσουν. Κάνετε λάθος. Και θα το δείτε σε λίγες μέρες. Ναι, αλλά αφήστε και τους άλλους να κάνουν λάθη. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Αυτό είναι το φουκέ την φίλησε. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Θέλω να κάνω λάθος. Το δικό μου. Λοιπόν. Πολύ ωραίο. Έχει την τάση. Λοιπόν, θα πω όμως το εξής. Ότι δεν θα πάμε στις επόμενες εκλογές. Δεν θα πάμε σε επόμενες εκλογές χωρίς να παρουσιαστεί κανένα σχέδιο. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση δεν θέλει να παρουσιάσει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να παρουσιάσει, δεν θα πάμε να αισθανθούμε αυτό που αισθανθήκαμε στις ευρωεκλογές, ότι κόβαμε τα χέρια μας που δεν είχαμε τι να ψηφίσουμε. Θα υπάρξει σχήμα το οποίο θα ζητήσει την ψήφο επί τη βάση προγράμματος, σοβαρού. Ποιο σχήμα? Έτσι, καθαρά, αυτό θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρουσιάζει σε λίγες μέρες. Μας λέει ενδιαφέροντα το σχήμα. Στο ξαναπεί εδώ. Ξαναπείτε το. Βεβαίως, δεν μπορεί με το υπάρχον σχήμα. Ποιο θα το απαρτίζει αυτό το σχήμα, δηλαδή. Τι είναι ότι ποιο θα το απαρτίσει. Το Πασόκ δηλαδή. Τι θα είναι, ποιο θα είναι το σχήμα. Το Πασόκ δεν μπορεί να το απαρτίσει. Το Πασόκ δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, διότι απεφάσισε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι εντολή του να κάνει αντιπολίτευση. Θα είναι ο Βενιζέλος αυτό το σχήμα. Ο Βενιζέλος μπορεί να κληθεί όπως και όλα τα στελέχη και άλλα στελέχη, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, να συμμετέχουν και να συμβάλλουν. Παπανδρέου Γιώργος. Τελεία. Οι πάντες θα κληθούν να συμβάλλουν. Δηλαδή θα είναι νέο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Ναι, παλιό καλό ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν άρεσε στον κύριο Παυλόπουλο. Οπότε, αυτό που δεν άρεσε στον κύριο Παυλόπουλο, αυτό θα είναι. Παλιό καλό ΠΑΣΟΚ. Ναι, βέβαια. Κύριε Οικονόμου, μπορεί μετά τις εκλογές να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θεωρείται παλιό ΠΑΣΟΚ. Όταν λέγατε προηγουμένως ποιον θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, εγώ χρεώνω στον κύριο Παπανδρέου, κύριε Παυλόπουλο, αυτά που έκανε. Και στον κύριο Καραμαλή αυτά που έκανε. Δεν θα χρεώσω στον κύριο Παπανδρέου αυτά που έκανε ο κύριο Καραμαλή. Τα οποία εσείς θεωρείτε ότι είναι ως μη γενόμενα. Εκεί είναι η διαφωνία. Εγώ απέδωσα καθέναν αυτό που του ανήκει. Ακριβώς. Δεν έχει μιλήσει καθόλου και πρέπει να κλείσουμε. Είναι και η εκδοχή της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία είπε προηγουμένως ότι όποιος δεν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή δεν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, μια άλλη λύση μπορεί να είναι και το ποτάμι. Το ποτάμι. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν. Πάντως δεν ήταν, ήταν αληθινό αυτό που είπε. Όποιος δεν θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και δεν θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει και το ποτάμι. Αυτό είπε. Γι' αυτό και το ποτάμι εμφανίζεται και διψήφιος, δημοσκοπήστε τελευταίες. Με το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει, με το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το ποτάμι, ότι πρέπει να το ψηφίσει. Για την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, η δική μας άποψη είναι ότι αυτή αποτελεί είναι κόλαφος πλέον για την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι κανείς έχει αμφιβολία γύρω από αυτό. Είναι σαφέστατο ότι λέει ότι δεν υπάρχει σχέδιο ανασυγκρότησης κανένα.
Και βεβαίως ότι ακολουθούμε την οικονομική πολιτική, είναι σαφές ότι είναι λάθος αυτή την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Με το ζόρισμα των ανεξάρτητων από την άλλη πλευρά, θέλω να πω μια κουβέντα για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί είμαστε παρά τα όσα είπε ο κ. Παυλόπουλος προηγουμένως, δηλαδή, ότι εμείς έχουμε σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης, το οποίο το έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό. Πολύ συγκεκριμένο και πολύ συγκροτημένο, θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά τις περιβόητες δημοσκοπήσεις, θα σας απαντήσω και εγώ ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη, είναι η μέρα των εκλογών. Και να σας πω ότι στις εκλογές του 2012 που μας δίνανε 2,5%, μετά τις εκλογές λοιπόν είχαμε ένα ποσοστό το οποίο ήταν πάνω από 10%. Επομένως, δεν μας ανησυχούν καθόλου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει. Εάν αυτό λοιπόν ο ελληνικός λαός αποφασίσει για τον οποιοδήποτε λόγο, αν και αυτό δεν θα συμβεί, ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν είναι χρήσιμοι να είναι στην επόμενη Βουλή, από εκεί και πέρα ο ελληνικός λαός είναι δικαίωμά του και θα έχει να λάβει και τις ευθύνες της επιλογής του. Δεν πειράζει. Απλά θα κλείσουμε μια κουβέντα με το ερώτημα που έθεσε στην αρχή και το άφησαμε ανοιχτό. Γιατί τώρα αυτή η συνάντηση είναι η Σαμαρά Καραμανλή. Ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα χρειαστεί όλη την πολιτική βοήθεια και στήριξη που μπορεί να πάρει από οπουδήποτε και κυρίως από τον κύριο Καραμανλή με τις προσβάσεις που έχει. Ο Καραμανλής είναι διατεθειμένος να τη δώσει, τι πιστεύεις? Νομίζω ναι, ως ένα βαθμό. Επειδή εμφανίζεται πολύ παραταξιακός, θα το κάνει μάλλον. Ως ένα βαθμό. Γιατί θα χρειαστεί αυτή την στήριξη, γιατί έχει ανοιχτά μια διαπραγμάτευση και αξιολόγηση της Τρόικας, η οποία έπρεπε να έχει κλείσει τώρα, αλλά ακόμη δεν έχει έρθει η Τρόικα. Έρχεται σε 10 μέρες, νομίζω. Πρόσεχε, έχει σημασία όμως ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου έλεγαν ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση για να προχωρήσουν τα υπόλοιπα. Τώρα πηγαίνουμε δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου και όπως είπε ο κ. Σαμαράς, θα κλείσει το Δεκέμβριο. Λοιπόν, και έχουμε και το χρέος στις αρχές Δεκεμβρίου. Και έχει δύσκολα θέματα μέσα. Έχει εργασιακό, έχει συνδικαλιστικό νόμο που σήμερα άκουσε κριτική από τη ΔΑΚΕ. Για το συνδικαλιστικό νόμο. Βέβαια. Από τη ΔΑΚΕ, όχι από τους αριστερούς ή του ΠΑΣΟΚ. Και έχει και τον εργασιακό, ενώ ζητάει να πάρει παράταση για το ασφαλιστικό. Άρα έχει μια δύσκολη διαπραγμάτευση και μετά να αρχίσει τη συζήτηση για την επόμενη μέρα που όλα αυτά βασίζονται πού? Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που προβλέπει 3% ανάπτυξη του χρόνου. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Κανένα όνομα εκεί... για πρόεδρος παίζει. Εκτός από τον κύριο Καραμανλή. Εσύ ξαναλέσαι, Καραμανλή. Εγώ δεν είπα ότι θα είναι. Είπε σαν παίζει. Ναι. Επειδή αυτό δεν το διόρθωσα πριν. Θέλω να το πω και δεν υπάρχει σαν τον προνομιακό συνομιλητή του κύριου Καραμανλή. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Επειδή με ο κύριος Μπουτζάνης είπε προηγουμένως ότι ξέρετε δεν το απέρριψε κλπ. Ο κύριος Καραμανλής από τον Νοέμβριο, συγγνώμη, το Δεκέμβριο του 2013 έχει ξεκαθαρίσει. Ότι δεν τον ενδιαφέρει. Σέβεται το θεσμό, δεν τον ενδιαφέρει και παραμένει σταθερό σε αυτό. Απορώ πώς γίνεται ακόμα κουβέντα. Ναι. Και είχε πει με αρμοδιότητες άλλες αυξημένες θα τον ενδιαφέρει. Δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Όχι. Αυτό δεν το είπε. Και επί προθέσεων δεν γίνεται συζήτηση. Πάντως ούτε είναι ούτε πρόκειται να είναι και αυτό το λέω όχι γιατί το ξέρω μόνο εγώ, το ξέρουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο τον Αμυρά, τον διευθυντή της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, τον Προκόπη Παυλόπουλο, πρώην Υπουργό Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Θανάση Πετράκο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Παντελή Οικονόμου, πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Και τον φίλο και συνάδελφο, τον Σπύρο τον Κουτζάνη, πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είναι απέναντί μου η Υπουργός του Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, για μια συνέντευξη εφόλης της ύλης και για τον τουρισμό και για τα πολιτικά θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε δύο λεπτά και πάλι μαζί.